Αναλύθηκε αρκετά στις επιτροπές και χαρακτηρίστηκε θετικό από τους φορείς, οι οποίοι επισήμαναν μάλιστα ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Πώς να μην κινείται άλλωστε, αφού λύνει προβλήματα πολλών χρόνων. Προβλήματα που βάραιναν το ασφαλιστικό σύστημα, το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, δημιουργώντας μονίμως αλλαγές, αλλά και ένα κλίμα ανασφάλειας για συνταξιούχους και ασφαλισμένους. Διορθώνονται δικά σας λάθη, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, αδικίες που δημιουργήθηκαν από δικές σας πολιτικές εις βάρος του συνόλου των εργαζομένων. Συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου, το οποίο μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί, και αυτό γιατί περιέχει διατάξεις εφαρμογής του νόμου 4387 το 2016, διατάξεις για την ενίσχυση και προστασία των εργαζομένων, διατάξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη μετατροπή του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ένα μέρος των διατάξεων του νομοσχεδίου ρυθμίζει την ταχύτερη απονομή των κύριων επικουρικών συντάξεων, των εφάπαξ παραγών, επιλύει διοικητικής φύσεως θέματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και μεμονωμένα ασφαλιστικά θέματα συγκεκριμένων κατηγοριών. Οι δικές σας επαγγελματικές κατηγορίες, όπως αγρότες, μηχανικοί δικηγόροι και πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα, ωφελούνται από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Οι αγρότες ωφελούνται γιατί θα μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια με χαμηλό αντίτιμο. Οι μηχανικοί, οι δικηγόροι ωφελούνται γιατί αποσυνδέεται η ασφάλισή τους από την ιδιότητα και πλέον θα καταβάλουν ασφαλιστικές φορές με την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για όσο αυτή διαρκεί. Τέλος, οι πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα ωφελούνται αφού θα μπορούν να εργαστούν χωρίς να έχουν καμία περικοπή της σύνταξής τους. Λύνεται το θέμα της αρμοδιότητας του χαρακτηρισμού των εργατικών ατυχημάτων, που είχε οδηγήσει σε σόρευση των εκκρεμών υποθέσεων από το 2012. Χορηγούμε επίδομα ανεργίας στους επιστήμονες. Επιλύεται το ζήτημα υπολογισμού της σύνταξης των προσώπων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαν καθόλου ή είχαν περιορισμένης διάρκειας χρόνου ασφάλισης στο διάστημα από 1η-1η του 2002 και εντεύθεν, με αποτέλεσμα πλέον να προβλέπεται ότι όπου δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης, τουλάχιστον 5 ετών από την 1η-1η του 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής σύνταξης, τότε η πενταετή αναζητείται για έτη πριν το 2002. Από το 2021, ο χρόνος ασφάλισης που αναζητείται πριν το 2002 μπορεί να φτάσει και τα 10 έτη. Το νομοσχέδιο προστατεύει τους εργαζόμενους και ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήματά τους. Όλο αυτό το διάστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε, καταγράψαμε τις προτροπές των ίδιων των εργαζομένων, τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Από την πρώτη στιγμή είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τα εργατικά σωματεία, με φορείς για να ακούσουμε τα προβλήματα και τις απόψεις τους. Ποτέ δεν κλείσαμε πόρτες, ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Βάζουμε τα θεμέλια για καλύτερες εργασιακές συνθήκες, χωρίς κοινωνικές ανισότητες και καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί μέχρι σήμερα ο εργαζόμενος που έμενε απλήρωτος, εγκλωβιζόμενος μέσα σε μια επιχείρηση που δεν τον πλήρωνε, διότι υπήρχε μια πολύ αρνητική νομολογία που έλεγε ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ως μονομερής. Άρα δεν μπορούσε ο εργαζόμενος εύκολα να αποδείξει ότι η μη πληρωμή του ισοδυνομεί με απόλυση. Θα έπρεπε να πάει στα δικαστήρια και η υπόθεσή του να εκδικαστεί μετά από χρόνια. Αν το επιδικαζόταν αποζημίωση και όλο αυτό το καιρό, δεν θα έλαμβανε επίδομα ανεργίας με πρόβλημα και ουσιαστικό βέβαια βιοποριστικό πρόβλημα. Εμείς τι κάναμε? Το Υπουργείο έκανε καταρχήν δεχτή την τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία η μη καταβολή δεδουλευμένων συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, άρα ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει απόλυση και να διεκδικήσει την αποζημίωσή του. Επιπλέον, την αμέσως επόμενη μέρα θα μπορεί να παίρνει το επίδομα ανεργίας. Άρα βοηθάμε ουσιοδός στο ζήτημα του βιοπορισμού και ταυτόχρονα θα θεσπίσουμε και την άμεση εκδίκαση των διαφορών, ώστε πολύ γρήγορα ο εργαζόμενος να έχει στα χέρια του μια δικαστική απόφαση και να παίρνει την αποζημίωσή του και αυτά που του οφείλονται. Το Σώμα Επιδόρησης Εργασίας ενισχύεται.
ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη δουλειά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Η έγκριση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ 7.600.000 ευρώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι επιλογή μας, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Αυτά τα χρήματα να διατεθούν για την πρόβλεψη, για ποιοτικούς ελέγχους που θα γίνονται στο εξής σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και νομικών συμβουλών στους εργαζόμενους. Επιδιώκουμε και θα πετύχουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στην αγορά εργασίας προς όφελος των εργαζομένων, να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία πάντα για την ενίσχυση και την προστασία των εργαζομένων. Επιπλέον, προωθούμε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής των ΑΜΕΑ, διευκολύνοντας την προσβασιμότητά τους στο περιβάλλον. Κανένας κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι αποδεκτός. Και αυτό και τα διοικητικά όργανα υποχρεούνται πλέον να σχεδιάσουν τις κατάλληλες υποδομές ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους και να παρέχουν μέτρα υποστηρικτικής τεχνολογίας και προσωπικής βοήθειας. Τέλος, η μετατροπή του ΣΚΛΕ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή και όθηση στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί μια ακόμα σημαντική πτυχή του νομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σταματάμε όμως εδώ. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Έγινε η πρώτη τομή. Και είπαμε, διορθώνουμε λάθη παρελθόντων ετών. Επαναφέρουμε διατάξεις που πραγματικά ήταν θέμα αξιοπρέπειας των εργαζομένων, των Ελλήνων εργαζομένων. Δεν επαναπαυόμαστε. Και αυτό φαίνεται στην πολιτική που επιλέγουμε να ασκήσουμε. Φαίνεται στις διατάξεις που εισάγουμε για να θωρακίσουμε δικαιώματα, ατόνουμε αναπηρία, διατάξεις για την επιτάχυνση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων, με τις οποίες προωθούμε μέτρα ενίσχυσης των εργατικών δικαιωμάτων και προστασίας των εργαζομένων από συγκεκριμένες μορφές παραβατικότητας και καταχρηστικής συμπεριφοράς. Επουλώνουμε πληγές που προέκυψαν από την άσκηση των δικών σας επιλογών. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω για την τροπολογία που καταθέσαμε για την επίσκεψη εργασίας, που είναι πραγματικά μια τομή και είναι ουσιαστική σημασίας για τους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλύσαμε και στις επιτροπές, σε όλες τις επιτροπές, είδαμε ότι υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φορέων. Όλοι καταλάβαμε ότι πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο ήταν επιτακτική ανάγκη. Καταφέραμε να το φέρουμε. Θέλω όμως να πω και δύο πράγματα, γιατί το τελευταίο διάστημα και η προπαγάνδα αλλά και η δημαγωγία έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, βλέπετε ότι κάθε μέρα η μεθοδολογία, η ρητορική σας για καταστροφή, για τέταρτο, για πέμπτο μνημόνιο, για μόνιμη επιτροπή, για ανικανότητα της κυβέρνησης καταρρύπτεται. Το πρώτο πράσινο φως για την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος δόθηκε μετά τη συνεδρίαση προχθές των Υπουργών της Ευρωπαϊκής, Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βελτίωση των οικονομικών δειχτών και σημάδια επαναφοράς στην κανονικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τόσο έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, έδειξε η εξάμηνη έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ και δεν είναι το Προεδρείο της ΓΕΣΕΒΕ ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεργία αργά, ναι αργά, αλλά σταθερά μειώνεται ουσιαστικά. Γενικά οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Η ρυθμία ανάπτυξη είναι πλέον ικανοποιητική και ευελπιστούμε ότι θα είναι ικανοποιητικότερη το επόμενο διάστημα. Δύο πράγματα, κλείνοντας. Για να μην σας γίνει εφιάλτης ο Αύγουστος του 18, πρέπει να κάνετε υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Και το δεύτερο, καλό θα είναι να ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο. Θα είναι μια ουσιαστική συγγνώμη για τα δεινά που επιβάλλατε στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας.